Σήμερα είναι μια ευχάριστη μέρα για το Δήμο μας. Επισκεφθήκαμε ένα εμβληματικό σημείο της πόλης μαζί με τον Αντιδήμαρχο τον Κώστα Μουστάκη και τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας τον Τάκη του Σιλεούνη. Ένα σημείο το οποίο είναι συνδεδεμένο με τις αναμνήσεις των Λαμιωτών, παλιών και νέων. Και εμείς αυτές τις αναμνήσεις και αυτή την ιστορία οφείλουμε να τη σεβαστούμε. Κάναμε ήπιες παρεμβάσεις στα γήπεδα μπάσκετ, στην παιδική χαρά. Ανακατασκευάσαμε την παιδική χαρά, τα γήπεδα μπάσκετ, παγκάκια, γενικά εξοραϊσμός όλου του χώρου του από το Ισιαδάκι και σήμερα δηλώνουμε ότι το παραδίδουμε για χρήση στους δημότες μας. Βέβαια, ακολουθούν και άλλα. Ήδη είμαστε σε ένα προχωρημένο στάδιο για να συνάψουμε μία προγραμματική σύμβαση με το Δασαρχείο, γιατί αυτό, όπως ξέρετε, ανήκει στο Δασαρχείο, να κάνουμε την προγραμματική σύμβαση, να συνεχίσουμε αυτές τις ήπιες παρεμβάσεις με σεβασμό πάντα στο περιβάλλον και στο φυσικό κάλλος του τοπίου. Και ακολουθεί βέβαια και άλλο ένα μέρος εμβληματικό, ο λόφος Μιχαήλ και Γαβριήλ, όπως και το Τσαλτάκι. Θα έχουμε την ευκαιρία στο επόμενο διάστημα να σας τα παρουσιάσουμε και να τα αποδώσουμε και αυτά σε χρήση όπως αρμόζει στους δημότες μας. Θέλω να ευχαριστήσω τις υπηρεσίες του Δήμου μας, ειδικά να ευχαριστήσω και τον Τάκη του Σιλεούνη, τον πρόεδρο της κοινότητας, με δική του συμβολή, με τις δικές του ιδέες και με το προσωπικό που είχε στη διάθεσή του, συνέβαλε και αυτός να γίνει. Φυσικά ο Κώστας Μουστάκας, ο αντιδήμαρχος, ο οποίος ανέλαβε όλο αυτό το εγχείρημα. Και να πούμε ότι καλούμε όλους τους δημότες να κάνουν χρήση και επίσης θα επαναλάβω την έκκληση, αυτός ο χώρος ανήκει σε όλους μας. Δεν ανήκει στο Δήμο, ανήκει στους δημότες. Θα πρέπει να τον διαφυλάξουμε, να τον προφυλάξουμε για να είναι έτσι όπως πρέπει, για να τον απολαμβάνουμε όπως πρέπει να τον απολαμβάνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.